εικόνες που αποκάλυψε το neacrete.gr προκάλεσαν αίσθηση και ντροπή. Τα οστά των νεκρών μέσα στο παλιό οστεοφυλάκιο του Φόδελε, απόλυτα εκτεθειμένα, με ένα πορτάκι χωρίς λουκέτο και το χώρο του οστεοφυλακίου να θυμίζει χωματερή. Είναι ντροπή για το χωριό μας αυτή η εικόνα. Και είναι και επικίνδυνο για τα παιδιά. Πλαστικές σακούλες και φελιζόλ μαζί με τα οστά ανθρώπων της περιοχής συνιστούν ένα αποτρόπαιο θέαμα που σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τις τιμές που αποδίδονται στους νεκρούς ακόμη και μετά την εκταφή τους. Δεν ήταν εις γνώσεις μου, να πω την αλήθεια. Χθες μετά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα ήρθα εδώ στο χώρο, είδα την κατάσταση και αμέσως απευθύνθηκα στην ενορία εδώ του Φόδελε πρώτα για να μάθω τις πληροφορίες γιατί ακριβώς μπορούμε, και πού μπορούμε να βοηθήσουμε ως κοινότητα και ως Δήμος. Και μετά από συνεννόηση που είχαμε το Δήμο Μαλεβιζίου, έτσι, από σήμερα θα γίνει μια απομάκρυση του ό,τι ξένο υπάρχει μέσα στο οστεοφυλάκιο. Όπως δήλωσε στην κάμερα της Κρήτη TV, ο εφημέριος του Φόδελε, το μεγαλύτερο μέρος των οστών στο οστεοφυλάκιο που βρίσκεται στο σημείο για περισσότερα από 200 χρόνια, μεταφέρθηκαν εκεί όταν ανεγείρονταν ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου τη δεκαετία του 70. Πρόκειται για οστά ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή 60 και 70 χρόνια πριν, τότε που οι παραδόσεις της ταφής τους, όπως τόνισε, δεν περιελάμβαναν ταφή σε φέρετρο, τουλάχιστον με βάση τα όσα ο ίδιος γνωρίζει. Οι άνθρωποι όταν ξεθάβανε τους νεκρούς και δεδομένου ότι τότε δεν είχαν τα φέρετρα, τους θάβανε σε ένα σεντόνι, έτσι. Όταν λοιπόν χρειαζόταν να ανοιχτεί ένα τάφος για να βγάλουν τα οστά, είχαν αυτό εδώ το χτίσμα, το οστεοφυλάκιο ας το πούμε, και βάζανε τα οστά χύμα που λέμε. Όχι τα πετούσανε, τα βάζανε χύμα, ούτε σε κασελάκια, ούτε κάπου όπως τα κάνουμε στην εποχή μας. Αν και στη μικρή πόρτα του οστεοφυλακίου, που έχει την όψη μικρής εκκλησίας, στον προάβλιο χώρο των εκκλησιών, του Αγίου Γεωργίου, της Παναγίας και του Μιχαήλ Αρχάγγελου, υπήρχε παλιότερα, όπως είπε, η ιερέας Λουκέτο. Κάτοικοι της περιοχής είχαν ζητήσει να μην κλειδώνει, γιατί ήθελαν να ανάβουν ένα κερί στους νεκρούς τους, ενώ κατά διαστήματα άφηναν και ανθοδέσμες, οι οποίες όμως μετά από χρόνια κατέληξαν να είναι απορρίμματα δίπλα στα οστά. Γι' αυτό, άμα δείτε, έχει μια λεκανίτσα με άμμο και είναι μαυρισμένο από τα κεριά που θέλαν να ανάβουν ένα κερί. Είναι το σλό επικίνδυνο, λέει, εμείς θέλουμε να ανάβουμε. Και λέμε εντάξει, αφού θέλετε να ανάβετε, έπαει μπροστά, θα ανάβετε ένα κεράκι. Απ' έξω το σβήνει ο αέρας. Και κάνανε το πορτάκι, βάλανε αυτό μέσα με τον άμμο για να τσέζεται το κερί. Κατά την άποψή σας πρέπει να είναι κλειστό όμως. Φυσικά κλειστό πρέπει να είναι. Ενοχλημένος από τις εικόνες αυτές, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Φόδελε από νωρίς το πρωί έδωσε εντολή και απομακρύνθηκαν από το οστεοφυλάκιο κάθε λογής αντικείμενα πέραν των οστών, που σε ένα μεγάλο μέρος τους ήταν από μινάρια, από στεφάνια τα οποία επειδή είχαν λειτουργηθεί θεωρούνταν κατά κάποιο τρόπο ιερά και δεν κατέληγαν στα σκουπίδια. Θα ζητήσουμε στη συνεννόηση με τον ενορίτη του Φόδελε και την Αρχιεπισκόπη Κρήτης τα οστεοφυλάκια που βρίσκονται μέσα στο παλιό οστεοφυλάκιο να τα μεταφέρουμε στο οστεοφυλάκιο του Δήμου Μαλεβιζίου, το οποίο είναι στο κημητήριο του Φόδελε. Δεν θέλανε να πετάξουν αυτό το φελιζόλ, θεωρώντας ότι επειδή ήταν στις εικόνες, έχει ας πούμε κάποια χάρη αγιαστική, να το πούμε έτσι, δεν ξέρω, ή ακόμη και κλαδιά που έχουν μέσα από μυρθιές και από δάφνες που βάζουμε στα πανηγύρια στις πόρτες των ναών, υποθέτω ότι γι' αυτό το λόγο πάλι τα πετούσαν εκεί μέσα. Άμεσα, όπως τόνισε ο κύριος Παντερής, θα αιτηθούν από την Αρχιεπισκοπή τη συλλογή και μεταφορά των οστών στο νέο οστεοφυλάκιο της περιοχής, προκειμένου αυτές οι εικόνες να λάβουν τέλος, οι νεκροί να τιμηθούν, ταυτόχρονα όμως να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου, που έχει βάθος μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο και θα μπορούσε, με δεδομένο ότι δεν κλείδωνε, να αποτελέσει κίνδυνο ατυχήματος ακόμη και για μικρά παιδιά.